ξεκινήσω από τους άντρες. Play-off είναι μια μάχη για την επιστροφή στη Volley League που νομίζω πως είναι αυτοσκοπός φέτος. Αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή της σεζόν. Ναι. Από την αρχή της σεζόν ήταν αυτή η στοχοθεσία, 100%. Περάσαμε ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Ήταν το πιο απαιτητικό πρωτάθλημα της Pre-League που έχει γίνει ποτέ. Πάρα πολύ καλές ομάδες, με 6-7 ομάδες σε πολύ ψηλό επίπεδο. Τερματίσαμε δεύτερη και τώρα θα ξεκινήσουμε στις 30 του μηνός στα play-off. Θα αντιμετωπίσουμε τον Άρη και τον Ηρακλή κατά πάση πιθανότητα. Και νομίζω ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα. Έχουμε και πλεονέκτημα έδρας και θέλω να πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτό που θέλουμε. Οπότε, πρώτα ο Θεός, θέλεις να πανηγυρίσεις στα χρόνια που είσαι στην Κρήτη μια δεύτερη άνοδο του Όφη στη Volley League, εσύ. Ναι, θα είναι. Στην πρώτη σου προπονητή. Θα είναι το ιδανικό, ναι. Ο αρχικός στόχος ήταν να ανέβουμε απευθείας. Το οποίο εντάξει, το καταφέραμε. Είχαμε πολλές ατυχίες, πάρα πολλούς τραυματισμούς φέτος. Αλλά δεν μας πτωεί αυτό. Είμαστε φορμαρισμένοι αυτή τη στιγμή. Καταφέραμε και πήραμε στην έδρα μας τα παιχνίδια, που αυτό θέλαμε. Ήταν ο δεύτερος στόχος, εγώ δεν καταφέραμε τον πρώτο. Και θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό στις επόμενες μέρες και στις προπονήσεις και μετά στα παιχνίδια για να καταφέρουμε το στόχο μας. Εγώ πιστεύω πολύ στην ομάδα αυτή. Είμαστε η καλύτερη μας φόρμα αυτή τη στιγμή. Και το όνειρο είναι να παίξεις. Είναι να ανέβουμε ξανά φυσικά με την ομάδα αυτή και να παίξουμε και του χρόνου αν γίνεται, αν τα καταφέρουμε δηλαδή. Και κάνω σωστές προπονήσεις και όλα αυτά. Ελπίζω να ξαναπαίξουμε του χρόνου. Που εγώ το πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα ξανανεύουμε με την ομάδα που έχουμε. Κορίτσια και αυτά πέτυχαν το στόχο τους. Ουσιαστικά με νεοφώτιστη ομάδα στην Α2 πέτυχε την παραμονή πολύ νωρίς. Ναι, τα κορίτσια εξέπληξαν φέτος γενικά όλο τον κόσμο που ασχολείται με το γυναικείο βόλεϊ, διότι η Όφη επέλεξε να παίξει με μικρά παιδιά, παιδιά του Λυκείου, στην Α2 εθνική κατηγορία και τα παιδιά αυτά υπερβάλλανε αυτό, καταφέραν, σώσαν την ομάδα και είναι μέσα σε όλους τους στόχους και στις νεάνιδες, στην ηλικία τους δηλαδή. Και βέβαια υπάρχουν και τα κορίτσια από το 11ο γελ και δεν είναι τυχαίο πως κάνω αναφορά γιατί με πολύ όφη στη σύνθεσή τους έφτασαν στην τετράδα ήδη μια μεγάλη επιτυχία στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα. Ναι. Τα κορίτσια περάσανε σήμερα, παίξαν με τον νικητή της Πελοποννήσου, ένα λίγο από την Πάτρα. Περάσαν στην Κύπρο στο Final Four, στις 4 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Εδώ να πούμε ότι συμμετέχει και η Κύπρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και φέτος διοργανώνει και το Final Four. Οπότε μετά την 25, μετά την παρέλαση, 26 του μηνός, θα φύγουν για να πάνε να διεκδικήσουν το χρυσό ή κάποιο μετάλλιο. Περήφανος πατέρας και για την Ιωάννα, έτσι. Ναι, και η Ιωάννα συμμετέχει μέσα σε όλες αυτές τις ομάδες. Όπως και στην Νεανίδων. Και στις Νεάνιδες και στις γυναίκες συμμετέχει. Κάνει την προσπάθειά της και είμαι χαρούμενος που πετυχαίνει στόχους και πολλές φορές διαψεύδει και εμένα με αυτά που κάνει. Για την Νεανίδων τέλος, τι μπορούμε να πούμε, ποιος είναι ο στόχος για τον Όφη στις Νεάνιδες. Γι' αυτό είπα ότι όλα είναι μαζεμένα. Οι Νεάνιδες θα φύγουν την Τρίτη, τώρα που έρχεται. Με το που θα γυρίσουν, δηλαδή την Κυριακή το πρωί, η ομάδα από Αθήνα, από το παιχνίδι που έχουμε με την Πάτρα για τις γυναίκες. Την Τρίτη θα φύγουν και θα πάνε να δώσουν Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή παιχνίδια στην Αθήνα για να περάσουν στο Final Four των Νεανίδων.